Και πού θα καταλήξεις? Να λοιπόν μια άλλη σκέψη. Και δέλατε μαζί έτσι μια στιγμή, μια μερικά λεπτά, όχι δευτερόλεπτα, να σας προσφέρω κάποιες ακόμη από τις σκέψεις μου. Και πάλι στο τέλος ο καθένας κόβει, ράβει, πετάει, δέχεται ή όχι. Φίλε μου, ξεκινήσαμε και ξεκινά ο καθής τη ζωή του από πίσω, να, μικρός. Και αν θέλετε μπορώ από τη δική μου πλευρά να σταθώ. Ξεκίνησα μικρός και είχα σχέδια να κάνω, να φτιάξω και μέχρι που να γίνω γιατρός. Ναι, γιατρός. Μου άρεσε πολύ, λόγια δεν είναι της ώρας. Και πέρασα από το γυμνάσιο, από το δημοτικό, από το λύκειο και έφτασα στο πανεπιστήμιο, στην ψυχολογία, στις πολεμικές τέχνες. Ουδέποτε όμως έγινε γιατρός. Μα το ήθελα, μα είχα όνειρα, μα είχα σχέδια, μα ήμουν σίγουρος, μα μαθητής, μα η δέσμη, μα... Δεν έγινε ποτέ. Και έφυγαν εκείνα τα χρόνια. Και ήρθαν άλλα. Και θα έρθουν κι άλλα. Δεν ξέρω πόσα. Ένα ακόμη δεύτερο. Φίλος, καλός, προσωπικός. Και αυτός μαζί ξεκινήσαμε και είχε το μυαλό του για αθλητισμό. Και ήταν μεγάλος αθλητής. Και ακριβώς στα 17, ένα τροχαίο, από το άσχετο και από το πουθενά, μας άφησε χρόνους. Και ήταν 17. Μα δηλαδή, γιατί, άδικο, άδικο, 10 φορές, 50.000, 68 εκατομμύρια φορές άδικο. Έγινε όμως, εκείνος στα 17, άνοιξε φτερά και πάει γεια σας. Η σειρά μου, η σειρά σου, πότε. Κανείς φίλοι μου δεν ξέρει. Βέβαια, δυστυχώς, είναι ένα κακό. Η αλήθεια στον άνθρωπο πονάει πάρα πολύ. Δεν τη δεχόμαστε σχεδόν παρά μόνο ελάχιστη. Αν λοιπόν σε κάποιον πούμε ότι δυστυχώς δεν είμαστε Σούπερμαν, αρνείται και αντιδρά. Εγώ είμαι δυνατός. Εγώ είμαι όμορφη. Μα θα φύγει η ομορφιά σου. Εγώ είμαι όμορφη. Και θεωρεί αυτή η κυριότητα είναι για πάντα όμορφη. Εγώ είμαι πολύ δυνατός. Εγώ πολύ γερός. Εγώ πολύ ξύπνιος. Εγώ πολλά λεφτά. Εγώ το όνομα. Εγώ. Και έρχεται ένα απόγευμα, και έρχεται ένα πρωί, και έρχεται ένα μεσημέρι. Που σου λέει άπλωσε τα φτερά σου για να πετάξεις. Δεν έχω φτερά, πλαφ μες στο νερό. Απλά τελείωσες. Μα δεν το περίμενα, μα δεν μου τάπαν. Σου τάπαν, δεν σου τάπαν, η καμπάνα χτύπησε και γράφει το όνομά σου. Ξέρετε, φίλοι μου, ξεκινάμε όλοι μας με τις καλύτερες, ίσως για μας μιλάμε, των προσδοκιών. Και είναι πρωί, και είναι όμορφο, και είμαστε νέοι, και είμαστε δυνατοί, και έχουμε τους γονείς, και έχουμε τους φίλους, και περάμε από τους έρωτες, και από τις παρέες, και από τις φιλίες, και όλα. Και κάποια στιγμή όλα αυτά χάνονται ως διαμαγείας. Μα πότε ήμουν εγώ τότε, και πώς έγινα τώρα, και πού είναι οι δυνάμεις. Και άλλη φορά είπα, ένας ιός αρκεί να μας κάνει 3-5 μέρες να είμαστε αδύναμοι. Να πω για μια αρρώστια, να πω για ένα σπάσιμο του ποδιού χεριού που μας κρατάει στο κρεβάτι, στο καρότσι, στον καναπέ για ένα μήνα. Αν ήμπορε, αν ήκανε, κι αν το χέρι, κι αν. Λοιπόν, έτσι φίλοι μου είναι και στη ζωή. Δυστυχώς όμως έχουμε μέσα μας αυτή την άρνηση προς την αλήθεια ότι θα έρθει ο χρόνος βαρύ στις πλάτες και δεν απαραίτητο κάποτε που λέγανε μέχρι τα 80-90 βλέπουμε, όχι, 13-25-48-70 και πού θα πας, δεν ξέρω. Και είμαι πολύ δυνατός και τι να λέει, είσαι πιο δυνατός από ένα τροχαίο, από μια αρρώστια, από ένα εγκεφαλικό, από μια καρδιά και αν ακόμη θέλεις, από μια τεράστια στενοχώρια. Δυστυχώς δεν πάει πολύς καιρός που φίλος μικρότερης ηλικίας από μένα έφυγε. Η μητέρα του αρκετά νεαρή, τονίζω, κι όμως μέχρι εκείνη τη στιγμή έκανε μια ζωή πολύ δυνατή και πολύ προς το lifestyle και να χαρώ. Δυστυχώς μετά το θάνατο του παιδιού γέρασε κατακόρυφα, έσπασε. Αν της το έλεγα αυτό πριν μερικούς μήνες θα έλεγε αυτά δεν γίνονται. Αυτό δεν υπάρχει, αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Μα συνέβη, μα δεν το ήθελα. Ήθελες, δεν το ήθελες και ξεκινάμε λοιπόν να πάμε. Έλα εδώ εσύ. Προσπάθησε να βάλεις στην τσέπη σου και ένα κομμάτι ψωμί. Ακόμη αν θέλει τις σκοτεινές νύχτες και ένα φακό. Έλα ρε τώρα, εγώ. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις ποια είμαι εγώ. Εγώ είμαι, περνάω και με θέλουν οι πάντες στη γειτονιά, στην παρέα, στο κλαμπ, στο χορό, στο καλοκαίρι, στην παραλία. Βάζω το μαγιό το καλοκαίρι σου, λέει κοπελιά και χαζεύουν οι πάντες. Θαυμάσια. Δεν θα πω αν είναι καλό ή κακό. Θα τελειώσει αυτό. Γιατί πρέπει να απογοητευτούμε. Όχι. Αλλά όπως είπα, στην τσέπη μας είναι ένας φακός, ένα κομμάτι ψωμί. Θα έρθει η στιγμή που θα λυγίσουμε, θα μείνουμε μόνοι και πού θα κουμπίσουμε. Και πού θα γύρουμε και μια καλή κουβέντα. Τα νιάτα φίλοι μου δεν έχουν ημερομηνία. Στα 17 μπορεί να φύγεις, μπορεί να φύγεις στα 128. Δεν το ξέρεις, δεν κάναμε συμβόλαιο. Μα είναι πολύ μικρός. Και τι πάνε να πει πολύ μικρός. Άλλος ορίζει, άλλος έφερε, άλλος μας πηγαίνει. Ποιος, δεν ξέρω. Και ελάτε λοιπόν να ακολουθήσουμε. Και πηγαίνω, προχωράω και είμαστε παρέες και είμαι πολύ γνωστός και περνάμε όμορφα και χαμόγελα και αυτά. Και όλα πολύ ωραία. Εγώ θα ασχοληθώ με την ιατρική. Και εγώ με τον αθλητισμό. Εγώ με την πολιτική. Εγώ.
με τις κοινωνικές παρέες. Και εγώ με τη μόδα. Εγώ με ένα καλό κομμωτήριο. Και εγώ, και εγώ, και εγώ, και εγώ, και εγώ. Και στο διάβα, στο πέρασμα, χαρτιά, βιβλία, γνώσεις, μουσικές, πιάνο, αυτό, αθλητισμός. Και φτάσεις κάπου και λες, και τα έκανα όλα αυτά. Και τώρα, δεν μας κάνει εντύπωση που πλέον στη ζωή μας έχει μπει ο ψυχίατρος, έχει μπει ο νευρολόγος, έχει μπει ο ψυχολόγος. Γιατί μόσα πτυχία στα χέρια μας, και όταν κάποια απογεύματα, κάποια χειμωνιάτικα πρωινά, κάποιες καλοκαιρινές θλιβερές νύχτες, ξυπνάς και δεν μπορείς να πεις μια κουβέντα ούτε με τον δίπλα. Γιατί είναι καλός ο δίπλα και σε αγαπάει και σε βοηθάει. Αλλά η καρδιά είναι άδεια, γιατί γέμισε μέσα με χαρτιά, με παρέες, με γνωριμίες, με εμπειρίες, με φιλιά, με κρεβάτια, με παραλίες, με ποτά, με αθλητισμούς, με λόγια, με όλα τα πτυχία του κόσμου. Δεν όμως, φίλοι μου, φίλες μου, δεν γεμίζει καλή και η ζωή με τα χαρά και τα ευλή. Είναι πολύ καλά. Δεν είναι για πέταμα, είναι υπέροχα. Αλλά η καρδιά δεν θέλει αυτά. Η καρδιά θέλει αυτόν που την έφτιαξε για να αναπαυθεί. Ένα παιδί που αναπαύεται πάντα, όσο και αν ζει. Πάντα με τη ματιά, με την αγκαλιά, με το χάδι της μάνας. Μα και αν πέρασε, μα και αν μεγάλος έγινε, μα και αν πήγε μακριά, μα και αν γνώρισε έρωτες και γυναίκες, άντρες, οτιδήποτε, μα και αν πήγε, μα αν είχε και λεφτά και καλό πέρασε και χίλια μύρια πίσω όσα. Πόσα όσα σαν την αγκαλιά της μάνας δεν έχει. Από εκεί βγήκε, εκεί θέλει να καταλήγει. Και ξέρετε, το ξέρετε, δεν ξέρω αν το ξέρετε, να το πούμε όμως τώρα. Δυστυχώς μας συντρέχει και μας κυνηγάει πάντα το σύνδρομο για τις γυναίκες, το σύνδρομο της αιώνιας μπεμπέκας. Είμαι πάντα όμορφη. Στα 68, στα 70 η άλλη μιλάει μία στην άλλη και λέει κορίτσια. Ποια κορίτσια βρέθεια, στάσου μισό λεπτό να πούμε. Σε ένα βήμα κάνεις και πετάς και μας λες κορίτσια. Τα παλικάρια, οι άντρες, όσο κι αν είμαστε, νομίζουμε ότι έχουμε το σύνδρομο του Σούπερμαν. Εγώ δεν καταλαβαίνω, εγώ δεν. Μα πώς. Και πηγαίνουμε και κάνουμε. Και είναι καλά να τα κάνουμε. Και να γυμναστούμε και να αθληθούμε και να γνωρίζουμε και να πάμε και να φτιάξουμε. Και μετά τα μέσα είναι άδειο. Είναι κοινό. Και πού θα καταλήξεις. Και θα καταλήξεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσεις κάπου το καράβι, το τρένο, το αεροπλάνο, ο άνθρωπος, η ψυχή και να πρέπει να καταλήξει. Από κάπου ξεκίνησες. Βγήκες από τη γυλιά της μητέρας σου και πηγαίνεις, πρέπει κάπου να καταλήξεις. Και όταν ακριβώς θα δεις μια τρύπα μπροστά, τι θα σου πούνε, εδώ είναι το κρεβάτι σου, μα εγώ δεν. Ξάπλωνε και τέλειωνε. Μα εγώ δεν έχει. Έγινες και χαιρέτησες. Απεσιοδοξία, απελπισία, όχι. Ρεαλισμός, αλήθεια. Ξέρετε, φίλοι μου, η ελευθερία θέλει αρετή και τόλμη. Πρέπει να τολμήσουμε, να έχουμε αρετές και μέσα αυτά είναι και η αλήθεια. Να είναι συγκεκριμένο γεγονός. Παλαιότερα έκανα τεράστιο, σαν δοκιμή, σαν σκέψη, σαν προσπάθεια, σαν πείραμα και πλησίασα πολλούς γνωστούς και μη γνωστούς και φίλους, κάνοντας ένα κλασικό, αληθινό όμως παράδειγμα. Έκανα λοιπόν την κίνηση. Ξέρεις, το έλεγα με τρόπο, η αναπνοή σου δεν μυρίζει καλά, το στόμα. Φίλοι, φίλες, ρώτησα πάρα πολλούς. Μόνο δύο αποδέχτηκαν και έβαλαν στο στόμα τους μία τσίχλα. Φοβερό, ε! Εμένα το στόμα, τι λες εγώ αυτά! Κι όμως δεν είχε καθαρή αναπνοή. Δεν το δέχονταν όμως. Εγώ σου λέω, κι άρχισε να σου λέει τα αρνητικά σου. Εσύ που είσαι βαλακρός, που είσαι μεγάλη μύτη, που είσαι βλάκας, που είσαι αυτό, που είσαι εκείνο, που είσαι ψευταράς, που κορδεύεις τον κόσμο. Είπαν. Εγώ το χαβά μου εκεί. Έφαγα πόσα. Αχά. Αν αυτά ήταν λεφτά, θα ήμουν ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο τις βρυσιές που έφαγα. Δεν πειράζει όμως. Έβγαλα το αποτέλεσμα. Και μόνο δύο καλή τους ώρα, ειδικά ο πρώτος μου λέει, συγγνώμη, λέει, δεν το είχα σκεφτεί. Και από τότε πάντα κουβαλάει στη τσέπη του μια τσίχλα. Γιατί πλένουμε τα δόντια, αλλά είμαστε άνθρωποι. Όχι κάναμε δίαιτα, όχι κάναμε νηστεί, όχι προσπαθήσαμε ότι κάτι μας στενοχώριζε, κάτι δεν φάγαμε, κάτι κάνουμε. Η αναπνοή μυρίζει. Μια τσίχλα στο στόμα και τελείωσε. Κι όμως, οι πιο πολλοί φίλοι μου άνθρωποι δεν το δεχόμαστε. Εγώ! Και ξέρετε, εδώ συνεπάγεται ότι δεν θέλουμε με τίποτα την αλήθεια. Μας τσούζει, μας πονάει η αλήθεια, είναι σκληρή η αλήθεια. Εγώ τι λες τώρα, εγώ το αναπνοή είμαι, εγώ δηλαδή έχω πλύνει τα δόντια. Μα και τι να λέει. Άνθρωπος, οργανισμός, τα υγρά, το στομάχο, ο λαιμός, ο εσωφάγος, οτιδήποτε, ο φάρυγγας, δεν ξέρω κάτι, στοματική κοιλότητα, κάτι κλπ. Κι όμως, φίλοι μου, αν σταθούμε στο πρώτο κομμάτι αυτό που δεν δεχόμαστε για το απλό ανθρώπινο γεγονός την αναπνοή, πόσο μάλλον ότι δεν θα είμαστε για πάντα εδώ και φεύγουμε και οι φίλοι θα φύγουν και οι φίλες θα φύγουν και οι έρωτες θα καθούν και μεγάλες παρέες. Και τώρα στην παρέα έρχεται μια κοπέλα και ανοίγουν οι πόρτες και οι αγκαλιές. Ήρθε η τάδε, πω καθίστε εδώ μαζί μας, όχι εδώ στη δική μου παρέα. Και όλα αυτά θα φύγουν και θα μείνει μια ερημιά πίσω. Κανείς μετά από λίγα χρόνια. Για πάντε πίσω, πολλά πίσω χρόνια και πάρτε πόσους μεγάλους ανθρώπους γνωρίσατε. Θυμάστε τι έλεγε μεγάλη ηθοποιός, Γκρέτα Γκάρμπο. Ήμουν εύθυμη, ευτυχισμένη ποτέ.
Πάρτε την Έλλη μωρό. Πολύ γνωστή δίνεται και εκείνη. Και αυτή πάντα. Έζησα με πολλούς, έφυγα μόνη μου. Θαυμάσια. Είναι κουβέντες από γυναίκες γνωστές. Και άντρες, αλλά νομίζω δεν είναι της ώρας να αρχίσει να λέει τι είπε ο τάδε και ο τάδε. Όλοι γνωρίζουμε ότι τώρα πατάμε και είμαστε φως και ήλιος. Πολύ γρήγορα θα είναι και η βροχή και το φεγγάρι και η νύχτα και μετά. Και μετά δεν έχει. Και πού θα καταλήξεις. Ξέρετε, φίλοι μου. Θέλουμε ή δεν θέλουμε, η αλήθεια είναι μία. Όσο την αποδεχτούμε πιο νωρίς ως αλήθεια, ως γεγονός, ως γλυκό, ως δώρο, ως χάρισμα, ως ευλογία, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Διότι ξέρω τι με περιμένει παρακάτω. Βάζω στην τσίπη μου, όπως είπα και νωρίτερα, ένα κομμάτι ψωμί, ένα φακό, ένα φανάρι, κάτι. Γιατί θα πεινάσω και θα είμαι μόνος. Θα τσιμπήσω μια μπουκιά, θα προχωρήσω και εδώ σκοτίνιαζε απότομα. Σκοτίνιασαν τα νιάτα μου. Και έπαθα μια αρρώστια. Δεν το περίμενα. Και πώς και τι και γιατί. Εκεί ένα άλλο παράδειγμα. Φίλη μου, συμφοιτήτρια, ετών 19. Πολύ όμορφη, γενικώς αποδεκτή. Και ήταν σε μια ζωή γενικότερη προς το ερωτεύσιμο. Πρόλαβε, άρπαζε, πήγαινε, ρουφούσε, γλυκές καταστάσεις. Και ένα πρωί με πήρε ο φίλος και μου λέει: τρέχα, τι τρέχα. Και πήγαν. Έβγαινε από το κλαμπ, τη χτύπησε ένα αυτοκίνητο, έγινε μόνο ελεκάντες 33 κομμάτια. Μερικές μέρες έμεινε σαν φυτό, ας πούμε, και έφυγε. Στα 19. Αν τη το έλεγα αυτό πριν 10 μέρες, θα με έλεγα τρελός. 19 χρόνια κοπέλα μέχρι εκεί πάνω. Κοπελάρα, πανέμορφη, θηλυκή, δεν παίρνει άλλο. Θα σκάσει από θηλυκότητα. Έφυγε. Ούτε εκείνη το ήξερε. Μα φυσικά ούτε κι εγώ. Άλλος το ήξερε. Μα δεν τον ρώτησε. Πώς να τον ρωτήσεις. Να είμαι έτοιμος. Τι να κάνω. Αυτό που πρέπει από λίγο. Στην τσέπη μου κάτι να φάω. Φως για το σκοτάδι που με περιμένει που δεν τον ξέρω ποια στροφή θα με βρει. Τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Θα με βρει. Και να είμαι έτοιμος. Δεν είμαι. Φίλοι, φίλες. Πού θα καταλήξουμε. Θα καταλήξουμε όλοι από εκεί την πόρτα που μπήκαμε. Ακριβώς δίπλα ονομάζεται έξοδος. Είναι η ώρα σου και γράφει το όνομά σου και μόνο τα στοιχεία σου. Πότε είναι, δεν ξέρω. Δηλαδή θα μου πείτε, εσύ δηλαδή είσαι ο έξυπνος. Ναι, είμαι ο έξυπνος. Και εμείς θα μου πείτε, είστε βλάκες, οι περισσότεροι. Γιατί μου θα μου πείτε, είσαι πολύ εγωιστής. Δηλαδή κατηγορούμε πως είμαι έξυπνος. Φίλοι μου, γνωρίζω ότι είμαι έξυπνος και το τονίζω και δεν μπαίνω σε ταπεινολογίες. Ενοχλούμαι όμως πιο πολλοί άνθρωποι είναι βλάκες. Το τονίζω και το γράφω. Μα είναι εγωιστικό. Και τι να λέει. Αυτό είναι ότι είμαι έξυπνος. Πρέπει, φίλοι, φίλες, καθείς να γεμίσει τις τσέπες, το πανοφόρι του και το κεφάλι του με μηνύματα και δύναμη. Γιατί και εδώ θα σταθώ και να κλείσω. Όλοι, φίλοι μου, θα καταλήξουμε σε μια άκρη. Μα θέλω, μα δεν θέλω. Μα θες ομορφιά, μα θες δύναμη, μα θες λεφτά, μα θες όνομα. Όλα θα να φύγουν. Απελπισία, όχι, όχι. Ρεαλισμός, αλήθεια. Είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω αυτό που με περιμένει. Και θυμάστε ένα πολύ ωραίο έτσι σκεπτικό. Αλλά, φίλοι μου, όλοι θα καταλήξουμε πού, στην άκρη. Εκεί που είναι ποιος, μόνο ο Χριστός. Μα θα μου πεις τι λες. Ραντεβού λοιπόν εκεί. Και φρόντισε να μην είσαι άδειος και πεινασμένος. Και θυμάστε, είπαμε για επιστήμες, για μάχες, για γνώσεις και το πόσο βοηθάει. Και ακούστε ένα πολύ ωραίο που διάβασα και δεν είναι δικό μου. Η επιστήμη μπορεί να σου προσφέρει χρόνια στη ζωή σου. Μόνο ο Χριστός όμως προσφέρει ζωή στα χρόνια μας, στα μπέλος κλίμης.